Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η καινούργια εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας που μας βλέπετε εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα. Και σήμερα είμαστε κοντά σας μαζί με τον Βασίλη τον Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, να ακούσετε τις απόψεις μας, να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας για μια ώρα περίπου, για να μιλήσουμε σήμερα για την απομόνωση του ανθρώπου, για την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις. Στην πορεία της εκπομπής και αργότερα θα ακούσουμε έναν διακεκριμένο επιστήμονα, έναν γιατρό ψυχίατρο, να μας πει για τα προβλήματα της εποχής μας. Αν μπορούμε και θεολόγο και ιερέα, έχει πολλές ιδιότητες, για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε για να ξεφύγουμε, για να υπάρξει μια ελάφρυνση, μια ηρεμία στις ψυχές μας. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Κυρία Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Χαιρόμαστε που είστε πάντα καλά. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή, είμαστε και πάλι εδώ κοντά μαζί με τον Βασίλη τον Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, έναν συγκεκριμένο επιστήμονα. Σε λίγο θα ακούσουμε την πρώτη εισήγησή του για την απομόνωση του ανθρώπου, για να δούμε σήμερα τι είναι η ευτυχία, τι είναι ψυχή, τι είναι σώμα. Βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, μιλάμε σήμερα για ψυχή και ξεκίνησα όλη τη συγγραφική μου δραστηριότητα από το τι είναι ψυχή. Τη σχέση σώματος και ψυχής. Η σύγχρονη επιστήμη μας λέει πολλές φορές και εξετάζει την σχέση αυτή μεταξύ σώματος και ψυχής. Επίσης, στο επόμενο βιβλίο μιλάω για την έννοια του χρόνου, τι είναι ο χρόνος ουσιαστικά, την αξιοποίηση του χρόνου και τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να μπορέσει να περάσει τον χρόνο του επικοδομητικά, το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Το επόμενο βιβλίο μου έχει να κάνει με την φύση και τη σιωπή των Πλοτίνων. Νεοπλατωνισμός, έχουμε πολλές φορές, πάμπολες φορές έχουμε αναλύσει, εδώ έχουμε συζητήσει για το τι είναι νεοπλατωνισμός, τι είναι ο Πλοτίνος, 204 μετά Χριστόν, έζησε, έδρασε, έγραψε τις Ενεάδες, επηρεάστηκαν οι πατέρες Εκκλησίας, πολλά σύγχρονα θέματα, οι πολλοί ερευνητές στα σύγχρονα θέματα, πολλά θέματα, έχουμε πηγές το βιβλίο του Ενεάδες. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, οι δύο αυτοί οι κόσμοι. Πώς συνδέονται, τις ομοιότητες, τις διαφορές, την φιλοσοφική ορολογία που πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, τα προβλήματα της εποχής τους. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, τι πρέπει να γνωρίζουμε και όλα αυτά τα βιβλία. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να κερδίσετε και άλλα δώρα. Δωρεάν και άλλα βιβλία. Αν αγοράσετε αυτή τη σειρά ή κάποιο από αυτά τα βιβλία, μπορείτε να κερδίσετε και άλλα δώρα. Επίσης, για όποιον επιθυμεί να διαφημιστεί, να προβάλλει τις ιδέες του, μπορεί να το κάνει αυτό, να τηλεφωνήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα καταστήματα που θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής, που βοηθούν στη συνέχιση της εκπομπής, καθώς εμείς δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή. Συνεργαζόμαστε με κάποια καταστήματα, το ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή και σήμερα βοηθούν με αγνά υλικά, με αγνά προϊόντα. Τα καταστήματα λοιπόν είναι το Άρτος και Τέχνη, το οποίο έχει διάφορα καταστήματα. Το Άρτος και Τέχνη είναι Φιλολάου, είναι Αυγής, είναι Μεσογείων. Επίσης έχουμε τα καταστήματα ο Παράδεισος που είναι στο Αρτοζωροπλαστείο που βρίσκεται στο Μαρούσι. Τέλος έχουμε την Κατσαρόλα, ένα εστιατόριο, μια λυσίδα εστιατορίων, όπου αυτά βοηθούν, προσφέρουν, χορηγούν για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η εκπομπή να υπάρχει και μέσα στο καλοκαίρι για να αντιμετωπίσουμε τις αντίξουσες συνθήκες και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ευχαριστούμε λοιπόν καταστήματα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα να μάθετε πληροφορίες. Επίσης, ο σταθερός συνεργάτης είναι το Άρτος και Μέλι που βλέπουμε και είδαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή και θα δούμε και στο διάλειμμα Κράτητος 50 στη Νέα Σμύρνη. Άρτος και Μέλι που κάνει εκπτώσεις στους φίλους της εκπομπής. Έχουμε και άλλα δώρα, έχουμε και άλλες προσφορές. Όλα αυτά τα καταστήματα προσφέρουν δώρα για τους φίλους της εκπομπής. Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα καταστήματα που συνεργάζονται μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα δώρα της εκπομπής και να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Ατζακλή με τα ωραία DVD τα οποία έχει και τα δώρα τα οποία δίνει. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Ατζακλή. Το θέμα σας, κύριε Φουντουλάκη, έχει πραγματικά μία απήχηση σε κάθε ψυχή ανθρώπινη και ειδικά τους ανθρώπους, όπως είπαμε, που έχουν το σύνδρομο αυτό της μοναξιάς. Συγγνώμη.
Είμαι μόνος, ακούς και λένε πολλοί άνθρωποι, και πράγματι η μοναξιά είναι ένα συνέστημα βαρύ για τον κάθε άνθρωπο, ιδίως για ηλικιωμένους ανθρώπους, για αναπήρους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν απασχολούνται τη μοναξιά. Όμως υπάρχει φάρμακο και να μην απελπίζεται κανείς εάν είναι μόνος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να μην φταίνε μόνο οι άλλοι που είμαστε μόνοι, αλλά να φταίμε και εμείς οι ίδιοι, κύριε Φουδουλάκη. Να έχουμε δημιουργήσει ένα φράγμα γύρω από τον εαυτό μας, από την προσωπικότητά μας, από οτιδήποτε, με τις απόψεις μας, με τις ενέργειές μας, με τον εγωισμό μας καμιά φορά, και έτσι να δημιουργείται αυτό το αδιέξοδο και σε εμάς και στους άλλους ανθρώπους. Επίσης, μπορεί να είμαι μόνος, διότι τα έχω όλα εύκολα στο σπίτι, δεν βγαίνω έξω, έχω το ψυγείο, το ανοίγω, μαγειρεύω, τρώγω, αν είμαι μόνος βέβαια, και δεν έχω κανένα ανάγκη, εδώ που τα λέμε. Αν ο άνθρωπος πείσει τον εαυτό του ότι δεν έχει κανένα ανάγκη, οπωσδήποτε αισθανθεί ένα πολύ άσχημο συνέστημα μοναξιάς, το οποίο δίνει αυτή ακριβώς η μη επαφή και επικοινωνία με τον άλλο άνθρωπο, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Διότι δύο είναι οι μεγάλες εντολές που έδωσε ο Κύριος. Ο Χριστός έδωσε την εντολή της αγάπης. Πώς θα αγαπάς εάν δεν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο άνθρωπο? Πώς θα εφαρμόζεις τον νόμο της αγάπης που θα εξυπηρετείς κλπ. Άρα είναι άτοπο το άνθρωπος να μην έρχεται σε επαφή με τον συνάνθρωπό του. Βέβαια, το πρώτο και δυνατότερο και μεγαλύτερο είναι να αγαπάς τον Θεό, τον Κύριο τον Θεό σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη την καρδιά σου, με όλο το συνέστημα, με όλη την αγάπη σου. Αλλά εκ δευτέρου πρέπει να δίνεις αυτή την αγάπη και στον συνάνθρωπό σου. Ο συνάνθρωπός σου είναι εκείνος ο οποίος θα σε πάει στον παράδεισο. Δεν πάει κανείς μόνος σου στον παράδεισο. Υπάρχει μια κριτική μαντινάδα που είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έκανα 5 χρόνια στην Κρήτη και την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Πάρα πολύ την αγαπάω την Κρήτη. Είμαι φίλος της Κρήτης από πολλά χρόνια από τότε, όπου ήμουν ακροτικός γιατρός εκεί. Και λέει η μαντινάδα αυτή, δεν πάσεις στον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις, αν με τον πόνο τα λουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις. Αυτό μου θυμίζει, κυρία Τζακλή, αυτό που λέει μια κινέζικη λαϊκή έτσι, ρίση, μια παλαιά κινέζικη λαϊκή ρίση, που λέει ότι αν θέλεις να είσαι, λέει, ευτυχισμένος για μια ώρα, πάρε ένα υπνάκο. Αν θέλεις, λέει, να είσαι ευτυχισμένος για μια μέρα, πήγαινε για ψάρεμα. Αν θέλεις για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ξέρω, παντρέψου. Και προχωράει αυτή και καταλήγει ότι αν θέλεις, παραδείγματος χάρη, ακόμα να είσαι ευτυχισμένος, να κληρονομήσεις κάτι. Αν όμως θέλεις για μια ζωή να είσαι ευτυχισμένος, λέει, θα πρέπει να βοηθήσεις κάποιον. Άρα λοιπόν αυτό μου θυμίζει, αυτό που μάλλον είπατε. Μάλλον ο Διογέννης το είχε πει αυτό και το κλέψαν οι Κινέζοι. Γιατί μην νομίζεις ότι έχουν βγάλει πολλά οι άλλοι. Έτσι, εδώ σωστό. Υπήρχε... Έχουμε δώσει εμείς τα φώτα μας όλοι. Εδώ υπήρχε μεγάλη παραγωγή τέτοιων πραγμάτων. Αυτό είναι γνωστό. Και λοιπά, άρα η ενασχόληση με τους άλλους. Πριν πάμε, οπωσδήποτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Πριν πάμε και προχωρήσουμε και να δούμε τι γίνεται σήμερα, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά τα που ακούμε σήμερα για τη μοναξιά, αυτά που μας λένε, επειδή είστε γιατρός, έχετε ακούσει και έχετε ασχοληθεί με τον ανθρώπινο πόνο, να δούμε λίγο τον εσωτερικό μας άνθρωπο, τι υπάρχει μέσα μας. Εκεί θα καταλήξουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι γιατί μέσα μας υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχει λογική, ο άνθρωπος έχει το νου. Ναι. Έχει το σώμα που είναι ένα ως του Αγίου Πνεύματος, η αξία της ψυχής. Έχουμε όμως και το υποσυνείδητο, έχουμε το ασυνείδητο. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, είτε τα επεξεργαζόμαστε με τη λογική, είτε υπάρχουν μηνύματα, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και αυτά ξαναβγαίνουν από μέσα μας. Γιατί ό,τι είναι αποθυμένο, φοβίες κτλ. Φίλες και φίλοι, κυρία Τζακλή, αυτά υπάρχει μέσα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την τελειότητα του ανθρωπίνου σώματος, να δούμε λοιπόν τι είναι άνθρωπος, γιατί είπαν και οι φιλόσοφοι, σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Είπε ο Καρτέσιος. Ναι, άρα πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να αναλογιστούμε σήμερα τελικά η σκέψη μας υπάρχει, γιατί συνδέεται η ανθρώπινη η ύπαρξη με την ίδια σκέψη. Και υπάρχει και μια κοινωνιολόγος, λοιπόν, για να καταλήξω, η Γιάνγκερ, καταλήγω και η Ατσακλή, μια κοινωνιολόγος που λέει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από φιλία και χωρίζει τους φίλους σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Όλα αυτά πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, κυρία Τσακλή. Έχετε το λόγο και το χρόνο να σας ακούσουμε. Λοιπόν, μια αιτία όμως, μια βαθύτερη αιτία της ψυχολογίας του μοναχικού ανθρώπου είναι ότι δεν έχει ένα μόνιμο αποκούμπι. Είδατε εκεί που λέει ο Χριστός
Θες να γίνεις, του λέει, καλά. Λέει, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει μέσα στη λίμνη την ώρα που ο άγγελος ταράσει τα ύδατα. Και γίνονται καλά οι άλλοι και εγώ 38 χρόνια υποφέρω. Δεν είχε λοιπόν ένα φίλο, δεν είχε έναν άνθρωπο κολλητό όπως λέμε εμείς σήμερα. Είναι καλό να έχει κανείς έναν κολλητό, έτσι δεν είναι. Ο κολλητός μου λέει. Δηλαδή θα πει ο φίλος που τον αγαπώ περισσότερο. Αυτός είναι ο κολλητός. Και ένα φίλο να έχουμε καλό είναι μεγάλη υπόθεση. Δύο άνθρωποι μαζί λέει είναι φρούριο. Δύο, δεν είπε ο Χριστός. Ανάμεσα σε δύο και τρεις θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Δεν είπε σε έναν θα είμαι μαζί, έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό. Από ψυχικής, ψυχολογικής απόψεως κλπ. Ο Χριστός θέλει να μας βλέπει ενωμένους σαν αδερφούς όλους τους ανθρώπους μαζί. Αλλά τουλάχιστον, αν όχι όλοι, τουλάχιστον να υπάρχουν δύο που να αγαπιόνται, έτσι. Δύο που αγαπιόνται είναι πολύ, λέει κάποιο από αυτά τα τραγούδια, τα οποία σπανίως βγαίνουν, τα οποία είναι σοφά τραγούδια, όπως το άλλο που λέει η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το θυμάστε αυτό το άσμα, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι είναι. Και δεν βγήκε μια συνέχεια έτσι που να μας κάθε ένα δίμηνο, τρίμηνο να βγαίνει μια επιτυχία τέτοια μεγάλη, όπως ήταν αυτό το τραγούδι, και το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία, μεγάλο θόρυβο τότε, γιατί ήταν πραγματικά η σωτηρία της ψυχής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα, είναι μια ρίση η οποία μπορεί να βγει το Ευαγγέλιο, μόνο η σοφία Ευαγγελίου. Και για να κλείσω εγώ την πρώτη μου εισήγηση, θα έλεγα το εξής. Λέμε ότι δεν έχουμε κάποιο γνωστό, μα θα τον δημιουργήσουμε εμείς το γνωστό. Με αγαπητική σχέση. Θα του προσφέρουμε κάτι, θα του μιλήσουμε κάπως. Άνθρωπος είναι κι αυτός, θα μας μιλήσει κι αυτός κλπ. Και από εκεί βλέπουμε κλπ. Μέσα στην Εκκλησία μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε μερικούς φίλους μέσα στην Εκκλησία. Διότι είμαστε του ίδιου πνεύματος. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν με τον ίδιο σκοπό, να λατρεύσουν τον Θεό που αγαπούν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το δεν έχω φίλο λοιπόν μπορεί να οφείλεται και σε εμάς. Ας το προσέξουμε αυτό. Τώρα, η πιο δυνατή που είπαμε προηγουμένως επαφή. Δεν είναι η ανθρώπινη επαφή, αλλά η επαφή ανθρώπου και Θεού. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, αγαπητοί φίλοι, ότι εάν δεν υπάρχει ο Θεός σαν ύλη συγκολητική ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτή η φιλία θα διαλυθεί. Υπάρχουν ελικοφιλίες και η μαφία έχει φιλίες μεταξύ τους και αυτοί για λόγους, για να ληστεύουν τραπέζες κλπ, για να κλέβουν τα λεφτά του κόσμου και για να κάνουν κακουργήματα, έχουν μια φιλία. Ναι. Μεταξύ τους. Είναι η λεγόμενη λυκοφιλία. Δεν μιλάμε όμως για αυτή τη φιλία, μιλάμε για τη φιλία της αγάπης που συμπαρίσταται στον άλλον στις δύσκολες στιγμές κλπ. Αυτή η φιλία έχει σαν συγκολητική ύλη λοιπόν την αγάπη προς τον Θεό. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη προς τον Θεό, δεν θα υπάρξει και πραγματική συγκολητική δύναμη που να μπορέσει να φέρει τις φιλίες αυτές. Και εγώ θα σταματήσω λίγο εδώ. Ναι. Για να ακούσουμε και τον κύριο Φουντουλάκη. Βεβαίως, αμέσως επανέλθουμε, κυρία Τζακλή, να θυμίσουμε στους φίλους ότι. Και μας βλέπετε σήμερα μια καινούργια εκπομπή. Κάνουμε προσπάθεια να συνεχίσουμε τις εκπομπές μας. Επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε και για το σώμα αλλά και για την ψυχή, να ρωτήσει πληροφορίες για τα δώρα της εκπομπής, για τα DVD τα οποία έχει δημιουργήσει ο κ. Τζακλής, για τα καταστήματα τα οποία συνεργαζόμαστε, τα οποία συνεχώς αυξάνονται και βοηθούν τη συνέχιση αυτής της εκπομπής και μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ παντού βλέπουμε επαναλήψεις των προγραμμάτων, εμείς θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστούμε τους φίλους που τηλεφωνούν. Επενθυμίζω ότι την εκπομπή αυτή βοηθούν τα αρτοσαροπλαστείο Παράδεισος, το Μαρούσι, Άρτος και Τέχνη, ένα άλλο αρτοσαροπλαστείο που έχει κάποια παραρτήματα. Επίσης τα εστιατόρια Κατσαρόλα και Άρτος και Μέλι που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Όλα αυτά. Καταστήματα προσφέρουν αγνά υλικά και έχουν και φτηνές τιμές προσφορές για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την απομόνωση του ανθρώπου. Θα ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος έναν ιερέα ψυχίατρο που θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει γύρω μας. Ωραία μας τα περιέγραψε ο γιατρός Γενικής Ιατρικής κ. Τζακλής με ωραίο γλαφυρό τρόπο τι συμβαίνει γύρω μας, τι γίνεται, αυτό που μιλούν οι φιλόσοφοι. Και γενικότερα καταλήγει ολόκληρη η φιλοσοφία και οι πατέρες Εκκλησίας σε όλα αυτά τα θέματα που αναλύουμε εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα της φιλίας. Έχουν γραφτεί βιβλία, τα κοινά ενδιαφέροντα των ανθρώπων που έχουν ένα κοινό στόχο ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ελαφρύνουμε την ψυχή μας. Όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη κάποιες στιγμές να βρούμε κάποιους ανθρώπους, να πούμε τον πόνο μας, να στοχαστούμε, να φιλοσοφήσουμε, γιατί η ζωή έχει ανάγκη και από την φιλοσοφία, έχει ανάγκη όμως και από το σώμα,
και από τις σωματικές ανάγκες, γιατί συνδέεται το σώμα και η ψυχή. Βέβαια. Έχουμε ξαναμπεί, κυρία Τζακλή, συνδέεται το σώμα και η ψυχή. Διφυής. Αποτελείται από το σώμα και την ψυχή. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει και ένα εμπόδιο εδώ στη σχέση των ανθρώπων, πολύ μεγάλο εμπόδιο, είναι φράγμα αυτό. Ναι. Για την ειλικρινή και ζωντανή φιλία μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι φράγμα, να σας πω γιατί. Διότι εάν δεν υποχωρεί ο ένας άνθρωπος απέναντι στα ελαττώματα του άλλου και είναι άτεγκτος, τότε δεν μπορεί να υπάρχει φιλία. Πρέπει να δεχόμαστε και να μπορούμε να το συζητάμε, δηλαδή να δεχόμαστε τα ελαττώματα του άλλου ανθρώπου. Διότι έχουμε και εμείς ελαττώματα, ουδείς αναμάρτητος. Έτσι λοιπόν, επειδή και εμείς δεν έχουμε τελειότητα, δεν πρέπει να ζητάμε τελειότητα και από τους άλλους. Ο εγωισμός λοιπόν, κύριε Φιδουλάκη, είναι ένα φοβερό φράγμα το οποίο εμποδίζει τους ανθρώπους να έρθουν σε πραγματική επαφή, σε ουσιαστική ψυχική επαφή. Αυτό εννοώ. Γιατί η σωματική επαφή μπορεί να υπάρχει μεταξύ δύο ανθρώπων, εγωιστών όμως. Αλλά ο εγωισμός αυτός θα είναι φραγμός στο να ενωθούν και οι ψυχές των ανθρώπων αυτών. Οι ψυχές ενώνονται όταν δεν υπάρχει ο άκραν εγωισμός. Διότι κακά τα ψέματα, όλοι μας έχουμε εγωισμό. Ένα είδος εγωισμού υπάρχει και θα υπάρχει πάντα σε κάθε άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, είπαμε, δεν είναι τέλειος. Αλλά όχι αυτός ο άρρωστος εγωισμός. Εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Άκουσε με εμένα κλπ. Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε στους άλλους, διότι και ο άλλος μπορεί να τα πει και σε σένα αυτά. Δεν είναι τίποτα. Δεν γεννήθηκες εσύ από άλλη ύλη. Από δύο γονείς και εσύ βγήκες και από δύο γονείς. Δεν έχεις καμία προτεραιότητα. Εμείς δίνουμε προτεραιότητες στον εαυτό μας και λέμε είμαστε ξυπνότεροι, λαμπρότεροι κλπ. Η κοινωνία. Κατά δεύτερον λόγο, αλλά ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό το διαχωρισμό. Ο Θεός αγαπάει και τους χαζούς και τους έξυπνους. Και λέει στους έξυπνους, κοιτάξτε, φροντίστε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δική σας ξυπνάδα και ευεργετήστε τους εσείς που είσαστε πιο έξυπνοι. Αυτό απαιτεί αγάπη, όπως τα αδέρφια μεταξύ τους. Ο μεγάλος αδερφός που έχει πιο πολλά χρήματα δίνει στον μικρότερο αδερφό που δεν έχει. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και αν τα γνωρίζουμε, θα είμαστε πολύ κατατοπισμένοι και πολύ καλοί. Θα θυμίσω μια ιστορία εγώ που είχε γίνει με τον πατέρα Παΐσιο. Ναι. Ο πατήρ Παΐσιος λοιπόν δέχτη την επίσκεψη ενός καθηγητή πανεπιστημίου από τη Σοβρόνη, που ήταν Έλληνας. Ο καθηγητής του πανεπιστημίου πήγε με ένα τουπέ αφάνταστο, του είπε ότι εγώ είμαι άθεος και δεν πιστεύω αυτά που λες. Ήρθα από απλή περιέργεια, επειδή με έφερε ένας φίλος μου. Δεν βλέπω τίποτα το εξαιρετικό, λέει, επάνω σου και ξέρω εγώ κλπ. Λέει, μα δεν έχω εγώ τίποτα το εξαιρετικό επάνω μου, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Το μόνο εξαιρετικό που έχω είναι η πίστη μου στο Θεό. Λέει, ποιο Θεό καημένε τώρα, όχι, πιστεύεις εσύ στο Θεό, να πούμε κλπ. Αυτά είναι, λέει, παροχημένα πράγματα κλπ. Λέει, ο πατήρ Παΐσιος εκείνη την ώρα αισθάνθηκε έτσι ένα. Αισθάνθηκε λίγο δυσφορία από ό,τι φαίνεται και του μίλησε στον ενικό και του λέει, τι λες, του λέει εσύ, τι νομίζεις ότι είσαι, του λέει. Λέει αυτός. Δεν ξέρεις ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου στη Σορβόνη. Δεν είσαι τίποτα, του λέει. Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό, για μένα δεν είσαι τίποτα. Και έγινε μια μικρή λογομαχία, όχι σε επίπεδο βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και του λέει, εσύ λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Ναι. Εδώ και η Σαύρα, του λέει, ξέρει ότι υπάρχει Θεός. Λέει αυτός, πια, λέει η Σαύρα. Ορίστε, λέει. Εκείνη την ώρα είχε πλησιάσει μια πράσινη σαλαμάνδρα, του είχε πλησιάσει. Φοβούμενη έτσι, α πούμε, ότι το σαυράκι φοβάται πάντα να πλησιάσει. Είχε φτάσει στο 1,5 μέτρο τα πόδια του πατήρ Παΐσιου. Σκύβει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος και λέει στη Σαλαμάνδρα, στη Σαύρα, δεν μου λες, υπάρχει Θεός. Και η Σαύρα εκείνη την ώρα, το είπανε μάρτυρες που ήταν εκεί, έκανε τρεις φορές κίνηση με το κεφάλι της. Όταν το είδε ο καθηγητής αυτό μπροστά στα μάτια του, αναλύθηκε σε δάκρυα. Έκρυψε το πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Τον αγκάλιασε βέβαια ο πατήρ Παΐσιος και κατά κάποιο τρόπο τον σταμάτησε έτσι από το πολύ ψυχικό αυτό που έπαθε. Και του λέει, κοίταξε αδερφέ, του λέει, είδες ότι ακόμα και τα ζώα καταλαβαίνουν την ύπαρξη του Θεού. Άρα, μη λες, θέτετε, του λέει, δεν υπάρχει Θεός. Ναι, κύριε Τζακλή, άλλαξε, το λέει αυτό. Και λέει. Όλα αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα του πατρός Παϊσίου, έχουν γραφτεί βιβλία, υπάρχουν μάλιστα, όπως είπατε. Άρα, θέτετε ένα μεγάλο ζήτημα της εποχής μας, το ζήτημα της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Για το ζήτημα αυτό, για το αγαθό, με την έννοια του Θεού, μέσα από το αγαθό, μέσα από το ένα, μέσα από το πλωτίνο, βλέπουμε και στην γραφική μου δραστηριότητα για όλα αυτά τα έργα. Τα οποία μιλούν και έχω συγγράψει, είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μιλάμε σήμερα για ψυχή, για την ηρεμία της ψυχής. Ουσιαστικά θα μιλήσουν για ψυχανάλυση στο δεύτερο μέρος με τον ψυχίατρο ιερέα, τον Ματίδη Σελιανό Καρπαθίου, που θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνική μας επικοινωνία. Είναι του χρόνου. Ο χρόνος πώς ορίζεται μέσα τη φιλοσοφία. Μια σύζευξη των δύο αυτών κόσμων είναι στα έργα τα οποία έχω συγγράψει σε απλή, κατανοητή γλώσσα. Και επειδή είναι και καλοκαίρι.
Και επειδή εδώ έχουμε μιλήσει για τη σχέση σώματος και ψυχής, είναι αλληλένδετη αυτή η σχέση και επειδή διαβρώμαστε και για το σώμα και για την ψυχή, ουσιαστικά μέσα από τα έργα μου μιλάω για τους δύο αυτούς κόσμους, μιλάω για πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε και για να νουθετήσουμε, για να συμβουλέψουμε τις επόμενες γενιές σαν πνευματική παρακαταδίκη. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, η κριτική σκέψη, η κρίση μας, μας βοηθάει να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και πολλέ φορέ ένα βιβλίο είναι ένας καλός σύντροφος, η επαφή με τη φύση. Βλέπουμε στα έργα μου, στο προηγούμενο έργο, μιλάω για την επαφή του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, με τη φύση, την έννοια της φύσεως, πώς ο άνθρωπος βοηθάει, όταν ο άνθρωπος βρεθεί στην τελειότητα, στην αρμονία του σύμπαντος, βρίσκεται και έκθαβος, έκπληκτος, είναι μικρός απέναντι σε όλα αυτά που βλέπει. Όλα αυτά αναλύω. Ένα βιβλίο που έχει ένα μυστηριακό χαρακτήρα, μιλάω για τον μυστικισμό του Πλωτίνου, για την τελετουργία, για πράγματα τα οποία ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να κάνει για να φτάσει στο αγαθό. Το ζητούμενο λοιπόν όλων αυτών των εκπομπών, όλων αυτών των βιβλίων είναι να βρούμε την ευτυχία της ζωής και η ευτυχία της ζωής πολλές φορές βρίσκεται στον εθελοντισμό, βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία και στην προσπάθεια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πάλι συνοχή μέσα στην κοινωνία. Έχουν διασπαστεί η οικογένεια, η κοινωνία, η λογική. Μιλήσαμε για το συνείδητο και το υποσυνείδητο. Ναι, κυρία Τσακλή, ναι. Σας ακούμε. Το αντίθετο λοιπόν του εγωισμού, τι θα ήταν για να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει σε μια ισορροπία, είναι η ταπείνωση. Οι σχέσεις μας λοιπόν να στηρίζονται στην ταπείνωση, στην ανεκτικότητα. Ταπείνωση σημαίνει και ανεκτικότητα. Μου έκανε κάποιος κάτι. Ναι. Και τον έχω φίλο 15 χρόνια. Και ξαφνικά μου έκανε κάτι άσχημο. Δεν θα πω, κοίταξε να δεις, τώρα έδειξες το πραγματικό σου πρόσωπο. Όχι, είναι λάθος αυτό. 15 χρόνια σου έδειχνε το πραγματικό του πρόσωπο. Τώρα βρέθηκε σε μια δυσκολία και σου έδειξε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν θα το ξαναδείξει και θα σου ζητήσει και συγγνώμη. Μην το παίρνουμε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος είναι κακός. Ο άνθρωπος είναι καλός κατά βάση. Κατά βάση είναι καλός. Κάθε άνθρωπος θέλει το καλό. Κάθε πατέρας θέλει το καλό του παιδιού του. Ο Θεός θέλει το καλό όλων μας. Άρα λοιπόν η ταπείνωση είναι ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ των ανθρώπων και η ταπείνωση φέρνει τον άλλο σε συναίσθηση του εγωισμού του. Δηλαδή κοντράρει επάνω στον εγωισμό η ταπείνωση. Η μεγάλη ταπείνωση συνετίζει τους πολύ εγωιστές ανθρώπους. Θα σας πω ένα μικρό περιστατικό. Μια κοπέλα, ταπεινή κοπέλα, της είπαν να βγει έξω να μαζέψει χρήματα για τον Ερυθρό Σταυρό και για την εκκλησία και λοιπά, που μαζεύουν τότε. Πήγε λοιπόν σε κάποιο πλούσιο ο οποίος ήταν πολύ δύστροπος και δεν πήγαινε κανένας. Λέει: θα πάω εγώ, δεν πειράζει, ας με διώξει, δεν με πειράζει. Πήγε λοιπόν, της λέει ο πλούσιος: έλα μέσα, της λέει. Λέει: τι θέλεις? Λέει: θέλω να μου δώσετε λίγα χρήματα για τους φτωχούς. Α, χρήματα για τους φτωχούς, από πού είσαι, της λέει. Λέει: από την εκκλησία κάνουμε, λέει, έναν έρανο. Ωραία, θα σου δώσω, της λέει. Φου, και φτύνει μέσα στη χούφτα, μέσα στο χέρι της. Η κοπέλα τον κοιτάει, βλέπει και το χέρι της, βγάζει ένα μαντίλι, το σκουπίζει και ξαναπλώνει και το χέρι και τι του λέει. Αυτά ήταν για μένα. Δώστε τώρα κάτι και για τους φτωχούς. Ο άνθρωπος συγκλονίστηκε. Έκατσε και την κοίταγε επί ένα λεπτό μαρμαρωμένος. Δεν φαντάστηκε ότι θα υπήρξε μια τέτοια αντίδραση. Και πήγε και έδωσε πάρα πολλά λεφτά για τους φτωχούς μετά. Έδωσε ένα πάκο χαρτονομισμάτων για τους, πάρ' το λέει, για τους φτωχούς αυτό. Πώς μετεστράφει αυτός ο άνθρωπος, όταν είδε αυτή την κίνηση, αυτή την ταπεινωτική κίνηση, ότι εντάξει, εμένα με έφτυσες, δεν πειράζει που με έφτυσες, δώσε τώρα για τους φτωχούς. Θέλω να πω ότι η ταπείνωση βοηθάει πάρα πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό να μην είμαστε εγωιστές με τους φίλους και τους συγγενείς, αλλά και με κανέναν άνθρωπο. Να μην λέμε στη συγκοινωνία που λένε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν είμαι ο πρώτος τυχόν. Ποιος είσαι? Έχεις ρωτήσει το Θεό αν σε θεωρεί κάτι σπουδαιότερο από τον άλλον? Για αυτό, εκείνους που εμείς τους έχουμε παραπεταμένους, ο Θεός τους έχει σε υψηλή περιόπη, έχετε υπόψη σας. Και θα γίνουν πράγματα, γι' αυτό λέει και ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι θα έρθουν οι τελευταίοι, οι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Θα δούμε με εκείνους που ήταν ζητιάνοι, ταπεινοί, φτωχοί, άσχετοι, άνθρωποι, άγνωστοι κλπ. Να παίρνουν τις πρώτες θέσεις κοντά στον Χριστό. Και εκείνος που ήταν μεγάλη βασιλής, μεγιστάνες και αυτά, να είναι κάτω. Να είναι κάτω. Θα γυρίσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι μια πυραμίδα που θα αναστραφεί. Άρα λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε και στο δεύτερο μέρος, κυρία Τζαγλή και κύριοι φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας μετά το διάλειμμα. Θα δούμε και θα μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα της απομόνωσης και για την κρίση των ανθρωπίνων σχέσεων.
Ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Ατζακλή, απορρέει το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτογνωσία, οριοθέτηση του ίδιου μας του εαυτού. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιος είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος, ο κόσμος. Μιλήσαμε υποσυνείδητο, ασυνείδητο, επηρεαζόμαστε, δεν βάζουμε τη λογική μας. Άρα οριοθετούμε, γνωρίζουμε τι είμαστε, πού βαδίζουμε, σκοπός μας. Σκοπός λοιπόν αυτό είναι σκοπός του κυρίου Ατζακλή και εμένα είναι να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος. Να δούμε λοιπόν ότι είμαστε ελεύθεροι, έχουμε το αυτεξούσιο, έχουμε το νοητικό, έχουμε το θυμοειδές, δηλαδή όλα αυτά τα οποία είπαν και οι φιλόσοφοι και η φιλοσοφία, και μέσα από την ανθρώπινη επαφή να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η ανθρώπινη επικοινωνία είναι το βασικό, το σημαντικό. Να στεκόμαστε δίπλα στον πόνο του άλλου. Πείτε μια λέξη, τι σε λίγο οδηγόμαστε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να θίξουμε στην εκπομπή είναι το στοιχείο της πλεονεξίας, η οποία στηρίζεται στον εγωισμό. Τα θέλω όλα για μένα. Βλέπετε και από τα παιδιά αρχίζει αυτό. Τα θέλουν τα παιδιά όλα δικά τους, να μην πάρει τίποτα ο άλλος, θα παίρνουν όλα εδώ στην αγκαλιά τους. Όχι. Να μοιράζουμε την πίτα στα ίσια. Όχι δύο εγώ και ένα εσύ, όχι τρία εγώ και ένα εσύ, όπως κάνει και είναι το γνωστό με τον Καραγκιόζη, ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ. Ο Καραγκιόζης λέει έτσι τα μοίρασε. Του λέγε του Χατζαβάτη ότι ξέρεις κάτι, θα μοιράσουμε τις λίρες, να την κάνω εγώ τη μοιρασία. Λέει ναι, κάντε ναι. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ. Μετά πάλι. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ. Και έτσι έπαιρνε τα διπλάσια. Όχι έτσι λοιπόν, σαν τον Καραγκιόζη να μην μοιράζουμε, διότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι τον υποτιμάει ο άλλος και δεν μπορεί να ανεχθεί την υποτίμηση, γιατί ξέρει ότι έχει την ίδια ψυχή με τον άλλον. Μία ψυχή έχει ο κάθε άνθρωπος από εμάς. Και αυτή η ψυχή έχει απεριόριστη αξία. Ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο καθένας κοινωνικά, η ψυχή αυτή έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει: δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος. Δεν υπάρχει φτωχός και πλούσιος. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, άντρας και γυναίκα μπροστά στο Χριστό. Όλοι είμαστε ίσοι. Ναι, σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή η φράση, ότι στο Θεό μπροστά είμαστε όλοι ίσοι, πρέπει να μας καρφωθεί στο μυαλό και να μην λέμε ότι αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις παίζουν ρόλο για το Θεό. Ο Θεός δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους ίδιο και περιμένει και από αυτούς να δείξουν αγάπη στους συνανθρώπους τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κύριε Ατζακλή, περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Και στη συνέχεια με το διάλειμμα θα έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, θα μιλήσουμε, θα ακούσετε ενδιαφέροντα θέματα. Παράλληλα όμως μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο διάλειμμα για να μας ρωτήσετε κάποια θέματα, για να ρωτήσουμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε και για τα δώρα της εκπομπής, για τις πολλές προσφορές που έχουμε από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, τα οποία αυξάνονται και βοηθούν για να έχουμε αγνά υλικά, αγνά προϊόντα και παράλληλα να έχουμε προσφορές και δώρα σαν στήριξη, σαν επιβράβευση για όλους αυτούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της καινούργιας αυτής εκπομπής. Μιλάμε σήμερα για την απομόνωση του ανθρώπου, για τη μοναξιά, καταστάσεις που τα βλέπουμε γύρω μας, για την κρίση των ανθρώπων, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Μίλησε ο κ. Ατζακλής στην εγωπάθεια και είπαμε και άλλα όμορφα και επικοδομητικά στοιχεία κατά το πρώτο μέρος. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και τους ανθρώπους που βοηθούν και στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας. Είπαμε ότι έχουμε πολλές προσφορές, πολλά δώρα. Επίσης, για όποιον επιθυμεί να προβάλλει, να διαφημιστεί, να έρθει εδώ, να προβάλλει το καταστημά του, τις ιδέες του, αν έχει γράψει κάποιο βιβλίο, όλα αυτά μπορεί να το κάνει. Προβάλλετε λοιπόν τις εργασίες σας, τις ιδέες σας. Βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα για την προβολή, για τη διαφήμιση των ιδεών. Επίσης, για τα δώρα της εκπομπής, βλέπουμε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλούν για όλα αυτά που είδαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους και αυτά που θα δούμε και στη συνέχεια. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, την ψυχή, ένα πέρασμα μέσα από την φιλοσοφία, μέσα από την πατερική θεολογία. Αυτή τη σχέση αναλύω και εξετάζω σε αυτό το βιβλίο. Στο επόμενο βιβλίο μιλάω για τον χρόνο, για την έννοια του χρόνου, ο χρόνος μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας και τους αρχαίους φιλοσόφους. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό Πλοτίνος, μετά χρυσόν αιώνα. Μιλάμε εδώ για Πλάτωνο, για Αριστοτέλη, που μίλησε το αγαθό, για τις ιδέες,
για τον Σοκράτη, ένας μεγάλος διδάσκαλος που μίλησε στην αξία της ψυχής. Μίλησαν οι φιλόσοφοι για την ψυχή και ο Πλοτίνος μίλησε στην αξία της ψυχής. Στο επόμενο βιβλίο μιλάω για αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Βλέπουμε τοιχογραφίες φιλοσόφων, βλέπουμε την προσφορά των μεγάλων φιλοσόφων στον χριστιανισμό. Μίλησαν για το αγαθό, για το ένα, για την έκσταση, τον μυστικισμό, όλα αυτά στο τέταρτο βιβλίο. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας κτλ. Έχουμε προσφορές, το Άρτος Ζωροπλαστείο που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, Άρτος και Μέλη, κάνει κάποιες προσφορές στους φίλους της εκπομπής. Οπότε μπορείτε λοιπόν να πάρετε τηλέφωνο, να δούμε λοιπόν ποια άλλα καταστήματα είναι επιγραμματικά και πάμε στον κύριο Τσακλή. Είναι ο Παράδεισος που βρίσκεται στο Μαρούσι, είναι το Άρτος και Τέχνη, ένα άλλο ζωροπλαστείο που βρίσκεται και έχει και στο Παγκράτη και στην Φιλολάου και στην Νέο Ηράκλειο και στη Μεσογείο έχει καταστήματα και τέλος είναι η εστιατόρια, μια λυσίδα εστιατορίων που μας κάνει προσφορές, δίνει φθηνό φαγητό, λέγεται κατσαρόλα, όλα αυτά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καθώς ο κ. Τσακλής έχει δημιουργήσει ωραία DVD με την παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και δίνει και δώρα τα άλλα βιβλία τα οποία έχει συγγράψει. Έχει γράψει ένα όμορφο βιβλίο, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, κύριε Τσακλή. Μάλιστα το βιβλίο σου πραγματικά, δηλαδή η συνεργασία μας τώρα ξεκίνησε. Είχαμε μια βάση αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για φιλία, αλλά έχουμε και μια βάση. Βάσει τα κοινά ενδιαφέροντα, η κοινή ιδεολογία. Ναι. Ξεκινήσαμε μια βάση και είχαμε κάποιους στόχους, μια κοινή ιδεολογία. Οι στόχοι μας είναι γνωστοί. Για Τσακλή τα λέμε εδώ, έχουμε κουραστεί να τα λέμε, θα τα λέμε όμως ουσιαστικά. Όχι, αυτή για είναι να ακούνε η αποστολή μας. Είναι οι φίλοι ότι δεν υπάρχει κάποια οικονομική απολαβή. Ο στόχος μας είναι μετάδοση ιδεών, γνώσεων, να επαναφέρουμε εδώ πέρα την αρχαία Ελλάδα, τη φιλοσοφία, τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία, όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα. Γιατί βλέπουμε παντού νευρώσεις, νευρικότητα, καταστάσεις δηλαδή που μας προβληματίζουν. Ο συγχρόνος άνθρωπος απογοητευμένος από το καθεντή, απελπισμένος από τη ζωή και φτάνει στο σημείο των αυτοκτονιών. Βλέπουμε πόσες αυτοκτονίες έχουμε, κύριε Τσακλή. Αυτό είναι επειδή είναι ανερμάτιστοι. Πρέπει να κάνουν προηγουμένως μια διεργασία με την ψυχή τους για να μην φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο το απονεμένο. Αλλά για τους αρχαίους που είπατε, έχω να πω το εξής. Προχτές σκεφτόμουν ότι οι αρχαίοι είχαν βρει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Πυθαγόρας, παραδείγματος χάρη, από ό,τι ξέρω, βρήκε τις σχέσεις των νότες. Και με τους αριθμούς. Ναι, τους αριθμούς. Έχει με το μονόχορδο, άρχισε να σπουδάζει τις νότες. Σπουδαίο πράγμα. Ναι, πολύ σημαντικό. Έβρισκε δηλαδή πόσες παλμοδονήσεις κάνει το λα, πόσες παλμοδονήσεις κάνει το σι. Και έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Διαφορετικές παλμοδονήσεις κάνει η κάθε χορδή πάνω σε αυτό. Βρήκανε λοιπόν τις σχέσεις των πλανητών. Ξέρετε τι έλεγε ο Πυθαγόρας? Ότι οι σφαίρες αυτές που οι ουράνιες σφαίρες κάνουν μια αρμονία, την οποία εμείς όμως δεν την ακούμε γιατί την έχουμε συνηθίσει από τον καιρό που γεννηθήκαμε. Ναι. Δηλαδή αυτή η αρμονία μεταφέρεται με τον αιθέρα, ένα πιο λεπτό πράγμα από τον αέρα, σε όλο το σύμπαν. Διότι υπάρχει και ο αιθέρας, όπως ξέρετε, είναι ένα πράγμα που δεν το έχει εξετάσει πάρα πολύ καλά η επιστήμη, αλλά υπάρχει αυτό. Και έτσι ότι γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει στο σύμπαν. Αλλά οι σφαίρες αυτές που γυρνάνε γύρω από τον ήλιο κάνουν μια αρμονία. Το έχει κανονίσει έτσι ο Θεός, ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα σε μια αρμονική κατάσταση. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το σκεφτεί κανείς ή να το βρει. Αλλά όμως, ο Πυθαγόρας και οι σοφοί καθίσανε μια μέρα και είπανε: «Βρε παιδιά, τα έχουμε βρει όλα. Έχουμε βρει τη σχέση των πλανητών, τη σχέση από τις νότες, τη σχέση των αριθμών, τον τριαδικό αριθμό, την τετρακτίνα, τα πάντα. Έχουμε βρει σχεδόν όλα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης. Αρρώστιες έχουμε βρει. Ένα πράγμα δεν μπορούμε να βρούμε. Ποιο είναι, λέει, δάσκαλε? Δεν μπορούμε να βρούμε το θάνατο». Το θάνατο. Τι λέτε, ρε παιδιά, λέει, το θάνατο δεν μπορούμε να τον βρούμε. Λέει, δεν έχουμε, λέει, μα δεν μπορούμε να τον αποσοβήσουμε το θάνατο. Άρα δεν ξέρουμε το μυστήριο του θανάτου. Βεβαίως. Και τι του είπε ο Πυθαγόρας εκεί? Για πείτε, βάλε μια τελεία να ακούσουμε τον πατέρα Σιλιανό. Ναι, να ακούσουμε μέσα τον πατέρα Σιλιανό. Του είπε το εξής. Και σταματώ να ακούω. Ναι, σας ακούμε. Το θάνατο θα μας τον αποκαλύψει ένας απεσταλμένος από τον Θεό. Δεν ήταν προφητεία για τον Ιησού Χριστό? Βεβαίως. Θα σας πω μετά. Πατέρα Σιλιανέ, Χριστός Ανέστη, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας. Έχουμε στο τηλέφωνο. Για να πούμε στους φίλους ότι έχουμε τον πατέρα Σιλιανό Καρπαθίου, θεολόγο, ιατρό, ψυχίατρο. Έχετε πολλές ιδιότητες, είστε διακεκριμένος επιστήμονας. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε στη τηλεφωνική επικοινωνία και ευχόμαστε στο άμεσο μέλλον να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο. Αληθώς Ανέστη, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φουντουλάκη, κύριε Τακλή. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω και
Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί τις μέρες μας είναι αλήθεια ότι οι εκπομπές λόγου απουσιάζουν από την τηλεόραση. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Ο κοντινότερός μας άνθρωπος σε εισαγωγικά μπαίνει λοιπόν μέσα στα σπίτια μας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κανείς να προπαγανδίσει κυρίως και κατεξοχή το ψεύδος. Οπωσδήποτε λοιπόν η εκπομπή σας είναι μια εκπομπή η οποία προσφέρει αλήθεια. Και αυτό νομίζω είναι εκείνο το οποίο καταγράφεται όχι μόνο για το συγκεκριμένο σταθμό, αλλά γενικότερα για την σύγχρονη ελληνική τηλεόραση. Να είστε καλά, Πατέρα Σιλάνη. Ευχαριστώ και σας συγχαίρω για αυτό το οποίο κάνετε. Να είστε καλά. Ξέρετε, σήμερα μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, διαχρονικό, οι ανθρώπινες κρίσεις, οι κρίσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Μιλάμε για την απομόνωση του ανθρώπου, την αποξένωση, θέματα τα οποία εσείς έχετε ασχοληθεί, έχουμε παρακολουθήσει διαλέξεις σας. Παντού γύρω μας υπάρχει ένας προβληματισμός, μια μελαγχολία. Πολλά θέματα είναι. Εμείς εδώ επιγραμματικά έτσι να σας ακούσουμε λιγάκι. Τι πρέπει να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος? Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω όταν λέμε κρίση, τι εννοούμε. Ναι. Η κρίση, η έννοια της λέξης κρίση είναι πολύ σημαντική. Ναι. Αυτό όμως το οποίο σήμερα λέγεται στον κόσμο ότι βιώνει μια κατάσταση κρίσεως σημαίνει ότι υπάρχει μια διαταραχή της ομαλής πορείας του καθενός μας, ξεχωριστά της κοινωνίας μας, της ελληνικής κοινωνίας, του κόσμου ολοκλήρου. Ενώ λοιπόν ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί και χαίρεται να βαδίζει ειρηνικά μέσα στη ζωή του, άλλωστε αυτή είναι και η ευχή της Εκκλησίας μας, πάντοτε βλέπετε ότι παρεμβαίνουν παράγοντες, διεμβολίζουν δηλαδή αυτήν την ειρήνη, την επιθυμητή της ζωής και διαταράσσουν με αυτόν τον τρόπο την ομαλή πορεία της ζωής μας. Αυτό λοιπόν είναι η κρίση. Και πού οφείλεται η κρίση? Επειδή σήμερα οι περισσότεροι όταν μιλάνε για κρίση, μιλάνε για την οικονομική κρίση, η οποία είναι πραγματικά σοβαρή. Όμως εγώ θα ήθελα να κάνω έτσι μια ευρύτερη θεώρηση της κρίσης, διότι η οικονομική κρίση είναι το τελικό συμπέρασμα, θα λέγαμε, μιας άλλης κρίσης η οποία προηγήθηκε επί χρόνια ολόκληρα. Ναι. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα σαν Έλληνες, μας πήραν στους πνευματικούς μας θησαυρούς. Υπήρχαν και το λέγαμε και το φωνάζαμε και εμείς και εσείς, η Εκκλησία γενικότερα το φώναζε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο ηθικής καταπτώσεως, ηθικής κρίσης. Έτσι λοιπόν μας πήραν τους πνευματικούς μας θησαυρούς, αφού άφησαν τον κόσμο κενό από αξίες, του πήραν και τα χρήματα. Και έτσι ο κόσμος κακός μεν, αλλά οδεύει σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, στην κατάθλιψη. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για κρίση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι μέχρι σήμερα υπήρξε η ευζωία τρόπος ζωής των ανθρώπων. Έλεγαν οι αρχαίοι το εξής, ο Σόλωνας μάλιστα, «Τίκτη γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύ σόλβος έπειτε ανθρώπι συνώσεις, μη νοός άρτιος ή». Οι χορτασμένοι, λέει, οι άνθρωποι γίνονται κακότροποι, ιδίως όταν νιώσουν καλοβολεμένοι, αν δεν είναι μυαλωμένοι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, αν το διερευνήσει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, θα το δει όχι μόνο στη δική μας κοινωνία, αλλά και σε άλλες κοινωνίες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίση, κυρίως δεκατέξοχη πνευματική, η οποία γέννησε και την οικονομική κρίση. Πατέρα Σιλιανέ, αυτό που θέλουμε και ρωτάνε πολλοί φίλοι έτσι, από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι τι πρέπει να κάνουμε. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς από ό,τι τα παρακολουθούμε, εσείς τα παρακολουθείτε, έχετε άμεση επικοινωνία με περιστατικά ψυχολογικής φύσεως. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ όλα αυτά τα ψυχολογικά συμπτώματα που είπατε και ή αναφερθήκατε. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, πώς μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά? Υπάρχει λοιπόν μια γενικευμένη αίσθηση κατάθλιψης, πολλές φορές παρέτησης του ανθρώπου. Ναι, παρέτησης των ανθρώπων, ναι, και είναι, ας το πω έτσι, το φοβερό, ακινητοποιούνται ουσιαστικά. Βέβαια, μέσα από την προπαγάνδα υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ψυχολογικοί, οι οποίοι τους ακινητοποιούν ή, εν πάση περιπτώσει, αγοράζουν, όπως λένε, χρόνο οι άλλοι, δίνουν πίστοση χρόνου.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα και από εκεί και πέρα, μέσα από τα αντικειμενικά, τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπέρχονται στη ζωή των ανθρώπων, των οικογενειών και ούτω καθεξής, επέρχεται αυτή η αίσθηση της κατάθλιψης. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα, δεν έχει περιεχόμενο. Και εκεί ακριβώς έρχεται η Εκκλησία μας. Έρχονται οι αξίες, έρχονται αυτά τα οποία μας σκληροδότησαν εκείνοι οι οποίοι. Εγώ θα το πω, επειδή είχαμε και στις 29 Μαΐου την επέτειο της Άλλης Κωνσταντινούπολης, για 400 χρόνια μπόρεσαν να κρατήσουν κάτω από δυσχερέστατες συνθήκες την ιδιοπροσωπεία του ελληνισμού και του χριστιανισμού μέσα στην καρδιά τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής, ότι η σύγχρονη αντίληψη των πραγμάτων, η δυτική αντίληψη, ας το πω έτσι, του κόσμου, είναι υφασμένη σε τρεις βασικούς άξονες. Με τον ηλιοκεντρισμό του Κοπέρνικου σαν φιλοσοφικό σύστημα και όχι ως κοσμολογικό σύστημα, ενημερώνεται ο άνθρωπος σήμερα πως η γη όπου κατοικεί δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Με τον δαρβινισμό, ότι έχει συγγένεια με την άλογη ένδια δημιουργία. Άρα, ο λόγος δεν είναι το επάν στον άνθρωπο και τον ρίχνουμε ακριβώς στην αμαρτία, στο κακό. Και τέλος, με τον φροϊδισμό, με την ψυχανάλυση, κατανοεί ο άνθρωπος ότι η υπόστασή του, λάθος το κατανοεί, αλλά αυτό του δίνουν να εισπράξει, πως η υπόστασή του δεν διακυβερνάται από το συνειδητό μέρος της ψυχής του, αλλά από το συνείδητο. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν είναι ούτε κύριος της ζωής, αυτό διδάσκουν, ούτε του λόγου του, εξελικτισμός, ούτε του συνειδητού του εαυτού, ψυχανάλυση. Γι' αυτό λοιπόν και τα τρία αυτά δημιουργούν τον λεγόμενο ανθρωπολογικό αθεϊσμό. Η συμβολική λοιπόν έκπτωση του ανθρώπου έχει συγκεκριμένη σφραγίδα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ακριβώς να επαναστρέψουμε στην αλήθεια τη σκέψη μας, την καρδιά μας, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο, να κοιτάξουμε προς τα πάνω τον Θεό, και επειδή ο Θεός είναι ο ίδιος αγάπη, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο να διευρυνθεί και προς την αγάπη σου ολόκληρη, ακριβώς την δημιουργία. Θα γαλινέψει ο άνθρωπος. Θα βρει ακριβώς τον εαυτό του. Θα βρει ότι έχει νόημα ζωής. Και εγώ πιστεύω, δεν μπορώ να πω βέβαια στο πρόβλημα του κάθε ενός ανθρώπου, θα μπορέσει να βρει διεξόδους. Βέβαια. Από τη στιγμή που θα ειρηνεύσει θα συνέλθει και θα αποκτήσει πλέον νόημα η ζωή του. Του πήραν το νόημα της ζωής και τον άφησαν φτωχό, γι' αυτό φτάνει σε αυτό το σημείο. Να κάνουμε λοιπόν μια αναστροφή προς αυτό το σημείο. Στο σημείο της επανέβρεσης μέσα στην συνείδησή μας του ίδιου του Θεού και των αξιών τις οποίες μας διδάσκει ακριβώς το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μας. Να είστε καλά, Πάντρε Ασηλιανέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ευχαριστούμε πολύ, επικοινωνήσατε, ακούσαμε τα ωραία λόγια σας. Ήταν χαρά μας που επικοινωνήσατε. Ναι, σας ακούμε. Πείτε μας, Πάντρε Ασηλιανέ. Να είστε κι εσείς καλά, και πριν τελειώσω, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, ναι, πείτε μας. Θυμάμαι κάτι γι' αυτό το οποίο λέμε ακριβώς για την επανέβρεση μέσα στην καρδιά μας του αληθινού ανθρώπου. Νοήματος. Ο Ρόμπερτ Τζέι Ζίφτον, ο οποίος μίλησε για τη διπλή σκέψη της ναζιστικής ευγονικής θεραπευτικής, κάτι που και σήμερα εφαρμόζεται σε πάρα πολλά επίπεδα, έλεγε τη συστηματική φράση: το να σκοτώνεις σημαίνει να θεραπεύεις. Σκοτώνουν τον κόσμο σήμερα με την αίσθηση ότι θα τον θεραπεύσουν. Γι' αυτό αρμόζει αυτός ο λόγος, ο ωραίος, τον οποίο μας είπε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Τα πράγματα για να είναι σωστά στη ζωή μας δεν μπορεί να γίνονται δίχα Θεού, χωρίς το Θεό δηλαδή, προ Θεού, πριν από το Θεό, αυτονομία του ανθρώπου, και ου κατά Θεό και όχι σύμφωνα με το Θεό. Να είστε καλά, είναι ωραία τα λόγια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που... Και να σας καλέσουμε όποτε θέλετε να έρθετε με κοντά μας. Χαρά. Με πολύ χαρά και από κοντά. Να είστε καλά, πότε θα επικοινωνήσουμε και να έρθετε και από κοντά. Ευχαριστώ. Με πολύ χαρά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά, πότε.
Ωραία λόγια ακούσαμε. Όχι ωραία λόγια, ψυχή ακούσαμε. Από τον πατέρα Στυλιανό μας. Ψυχή ακούσαμε. Έβαλε τη δική του νότα. Ναι. Θέλετε να περάσουμε στο Ευαγγέλιο, θέλετε να πείτε κάτι άλλο, τι θέλετε. Ναι, πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Να σας τελειώσω εκείνο που λέω. Τελειώστε λίγο και να περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Ναι. Με τους αρχαίους. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είδαν ότι ο θάνατος δεν μπορεί παρά να τους αποκαλυφθεί, δεν μπορεί να έχουν γνώση περί του θανάτου παρά μόνο με μία αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή, και είπε και ο Σωκράτης το είπε αυτό, ότι θα μας αποκαλυφθούν πράγματα από τον Θεό τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Θα έρθει απεσταλμένος να μας τα δώσει. Εννοούσε βέβαια τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε και μίλησε και μας έδωσε την έννοια της ψυχής, την έννοια του θανάτου, την έννοια της Αναστάσεως και όλων αυτών των πραγμάτων κλπ. Όταν λοιπόν οι Έλληνες είδανε μέχρι από μερικές γενναίες ότι ακούστηκε ότι στην Παλαιστίνη κάποιος βρίσκεται άνθρωπος εκεί, θεραπευτής, ο οποίος σηκώνει και νεκρούς από τον τάφο, τότε λένε αυτός είναι εκείνος που μας είχαν πει οι προγονείς μας ότι ξέρει τα μυστικά του θανάτου. Και έσπευσαν να τον βρουν. Και ξέρετε ότι λένε ότι μέσα σε αυτό το team, στην ομάδα που πήγανε στον Χριστό και ζητήσανε, υπήρχε και ο Άγιος Τιμόθεος και ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Η παράδοση το λέει, ναι. Αυτό δεν το λέει το Ευαγγέλιο, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και πήγαν εκεί 20 άτομα περίπου και του είπαν: θέλουμε να δούμε τον διδάσκαλο. Ναι. Και συζητήσανε με τον Χριστό και τους έδειξε ο Χριστός τι είναι ο θάνατος, γιατί πέθανε ο πρώτος άνθρωπος, την παρακοή της Εύας και του Αδάμ που δεν την ξέρανε και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά γίνανε χριστιανοί και ο Τιμόθεος και όλοι αυτοί οι οποίοι μάθανε από τον Χριστό τέλος πάντων αποκαλυπτικά τι σημαίνει και πώς κερδίζεται η Αθανασία. Διότι η Αθανασία κερδίζεται με την πίστη στον Χριστό. Την πίστη. Τι λέει ο Ιωάννης, όποιος πιστέψει σε με, θα περάσει από τη ζωή στη ζωή και θάνατο δεν θα δει. Αυτή είναι η Αθανασία, το να πιστεύουμε στο μόνο αληθινό, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στις εντολές του και σε αυτά που. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα βεβαίως, όμως στο Ευαγγέλιο, γιατί ξέρετε. Ναι, το Ευαγγέλιο είναι μακροσχελές, θα με βοηθήσετε κι εσείς. Ωραία. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο που βλέπετε. Μπορείτε να υποφεληθείτε τα δώρα της εκπομπής, από τις προσφορές, το δώρο του κυρίου Ατσακλή, από τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, τα βλέπετε. Η ουσία και η Αθανασία της ψυχής από τους αρχαίους φιλοσόφους της Πατέρας Εκκλησίας, είναι του χρόνου. Μιλήσαμε για δημιουργικότητα, ακούσαμε τον πατέρα Στυλιανό, τον ψυχίατρο, τον γιατρό που μας μίλησε για τα θέματα της εποχής μας και επίσης για τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι μας μια προσπάθεια και να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία και δημιουργικότητα. Χωρίς δημιουργικότητα υπάρχουν άσχημες σκέψεις και ουσιαστικά ο άνθρωπος φτάνει στην κατάληψη. Σωστά. Εμείς και εσύ, οι οποίοι στο Πλωτίνο, αν δεν έχουμε τι να κάνουμε, κύριε Τσακλή, ουσιαστικά τι σκεφτόμαστε άσχημα πράγματα. Ο άνθρωπος που δεν δημιουργεί δεν υπάρχει. Και αυτό κάνουμε, να κάνουμε στους φίλους να έρθουν εδώ, να ακούσουμε τις απόψεις τους, να βοηθήσουν, να στηρίξουν. Υπάρχουν συνεργαζόμενα καταστήματα, θα τα δούμε σε λίγο όταν θα τελειώσει η εκπομπή. Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας. Θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας. Για όλα αυτά τα βιβλία προσφορά η μεταφορά και άλλα δώρα μαζί με αυτά τα βιβλία. Δώρα από τον κύριο Ατσακλή, δώρα από τα καταστήματα που συνεργάζονται, πολλές προσφορές, σπιτικές συνταγές, όλα αυτά λεπτομέρειες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Ατσακλή, να ακούσουμε λίγο το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής. Ναι. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, το τελειώσουμε. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, έρχεται ο Ιησούς στη Σαμάρια, σε ένα μέρος που λέγεται το πηγάδι του Ιακώβ, και εκεί είναι κουρασμένος από την πεζοπορία, και έρχεται συγχρόνως και μια γυναίκα Σαμαρίτιδα για να αντλήσει νερό. Της λέει ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Οι μαθητές είχαν φύγει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Ναι. Του λέει η Σαμαρίτισσα, πώς εσύ ένας Ιουδαίος, βλέπετε ότι ο Χριστός δεν είναι Έλληνας εδώ, είναι Ιουδαίος, ζητάς να πιείς από μένα νερό που είμαι Σαμαρίτης. Δεν είχαν σχέση οι Σαμαρίτες και οι Ιουδαίοι. Απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε, εάν γνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει, δώσε μου να πιω, θα σου έδινε αυτός νερό τρεχούμενο και ζωντανό. Λέει η γυναίκα, κύριε, δεν έχεις άντλημα ούτε δοχείο, πώς θα το βρεις αυτό το νερό. Μήπως είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, της απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε. Καθένας που θα πιει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ πια στον αιώνα. Αλλά το νερό αυτό θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει σε ζωή αιώνια. Είναι η πίστη στον Χριστό. Του λέει η γυναίκα, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψάω. Της λέει ο Ιησούς, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και έλα πάλι εδώ. Αυτή το απαντάει. Το λέμε λίγο γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω άντρα, λέει ο Ιησούς. Καλά είπες ότι δεν έχεις άντρα. Είχες 5 άντρες διαδοχικά και τώρα αυτό που έχεις δεν είναι άντρα σου. Το είπες αλήθεια. Λέει η γυναίκα, βλέπω κύριε ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες λέει προσκυνούσαν στο όρος. Εσείς οι Ιουδαίοι προσκυνείτε στην Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι, ο Χριστός είναι Ιουδαίος. Εσείς οι Ιουδαίοι, του λέει η γυναίκα. Να το ξέρουμε αυτό για εκείνους που λένε ότι είναι Έλληνες. Λέει ο Ιησούς, γυναίκα, έρχεται ώρα. Ούτε σε αυτό το όρος, το Γαριζίν που λέτε εσείς, ούτε στα Ιερουσαλήμ θα προσκυνείτε ο ουράνιος πατέρας.
Εσείς προσκυνείτε εκείνο που δεν γνωρίζετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που γνωρίζουμε. Η σωτηρία έρχεται από το Ισραήλ. Ο Μεσσίας δηλαδή προέρχεται κατά και τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και έφτασε που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνούν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Είναι πνεύμα ο Θεός και έτσι πρέπει να προσκυνάτε. Λέει η γυναίκα, γνωρίζω όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει όλα, ο Χριστός. Όταν θα μας τα διδάξει αυτός όλα, λέει σε αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου. Εκεί αποκαλύπτει ο Χριστός σε μια γυναίκα, όχι Ισραηλίτισσα, ξένη, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές και είδαν το δάσκαλο να μιλάει με μια γυναίκα, αλλά δεν τόλμησε κανένα να του πει γιατί μιλάς μαζί της. Η γυναίκα εντωμεταξύ πήρε τη στάμνα, άφησε τη στάμνα και έφυγε και πήγε στην πόλη για να τους πει. Βρήκα έναν άνθρωπο που μου τα είπε όλα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Οι μαθητές εντωμεταξύ τον ρωτάνε, δάσκαλε, φάγε, του φέρανε φαγητό. Εκείνος λέει, το φαγητό μου είναι, να ξέρετε, ότι να πράττω το θέλημα του πατέρα μου που με έστειλε στον κόσμο για να τελειώσω αυτό το έργο. Λέτε σε 4 μήνες ότι αρχίζει το θέρος. Όμως σας λέω ότι υπάρχουν ήδη στάχια όρημα και είναι λευκά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται τώρα από εκεί, του παρουσιάζει έτσι ο Χριστός, οι οποίοι θα μάθουν για τον Χριστό. Σε 30 τώρα θα κλείνουμε και θα τελειώσει. Ναι, λοιπόν, μια από αυτή την πόλη λοιπόν τη Σιχάρ, τη Σαμάρια, πίστεψαν στον Χριστό από το λόγο που του είπε η Σαμαρίτητα ότι έχω κάνει, μου είπε όσα έχω κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Ναι. Και όταν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτες, τον παρακάλεσαν να μείνει για πάντα μαζί τους και έμεινε εκεί ο Ιησούς για 2 ημέρες. Είναι μεγάλο το Ευαγγέλιο αυτό, πρέπει να το διαβάσουμε λίγο πιο αργά. Βεβαίως, μας πήρε ο χρόνος. Την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα και η Ατζακλή θα το αναλύσουμε. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους.